Ελληνική εφηποτοξωτική εταιρεία. Ελληνική ομάδα έφηπης τοξοβολίας. Έλληνες Κένταυροι. Η ελληνική ομάδα έφηπης τοξοβολίας Έλληνες Κένταυροι είναι η μοναδική ομάδα στο είδος της στην Ελλάδα, τελεί υπό την αιγίδα της ελληνικής εφηποτοξωτικής εταιρείας, η οποία είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός δωρεάν προσφοράς παιδείας εφήπων μαχητικών τεχνών, λειτουργεί δε από το Σεπτέμβριο του 2006 με μηδενικό δίκτυο ατυχημάτων και την κατάκτηση μιας παγκόσμιας διακρίσεως μεταξύ 31 χωρών στην τοξευτική επίδειξη του WTAF 2010 της Νοτιού Κορέας. Ιδρυτής και αρχηγός της ομάδος έφηπης τοξοβολίας Έλληνες Κένταυροι είναι ο Αριστοτέλης Ηρακλέους Καλέτσης, ο οποίος το 2005 εισήγαγε για πρώτη φορά την έφηπη τοξοβολία στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας τον παγκόσμιο οργανισμό ΚΑΣΑΕ. Οι Έλληνες Κένταυροι εκπαιδεύονται στην ενστικτόδη τοξοβολία, στην φυσική υπασία, στην μεσαιωνική και έφηπη σπαθασκία και στον έφηπο στοχαστικό υπακοντισμό. Δύο είναι τα βασικά μονοπάτια της εκπαιδεύσεώς μας, το εσωτερικό και το εξωτερικό. Το εσωτερικό μονοπάτι είναι η ενστικτόδη τοξοβολία και το εξωτερικό είναι η φυσική υπασία. Η ενστικτόδη τοξοβολία μας εισάγει στην αναγκαιότητα της αυτοσυγκεντρώσεως και εσωτερικής ισορροπίας, στηρίζοντας τις αντιστάσεις μας σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη περιβαλλοντική πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα η οποία στις μέρες μας δυστυχώς δεν είναι και ό,τι πιο ισορροπημένο. Η φυσική υπασία δεν είναι παρά τα όσα δίδαξε ο ξενοφών, και εμείς θα αναπαράγουμε στην καθημερινή εκπαιδευτική μας πράξη. Είναι η πραγματική υπασία, την οποία δυστυχώς οι Βρετανοί διεστρέβλωσαν στα τέλη του 19ου αιώνα από λόγους καθαρά εθνικού εγωισμού και μας σερβίρουν σήμερα αυτή τη διαστρέβλωση ως υπασία δυτική. Εμείς όμως οι Έλληνες Κένταυροι γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι τα θεμέλια της πραγματικής υπασίας και την εφαρμόζουμε. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμά μας ακολουθούμε το δρόμο του Ουγγρικού οργανισμού ΚΑΣΑΕ και της παραδοσιακής Ιαπωνικής σχολής Όγκα Σαβάρα, η οποία λειτουργεί από το 1187 διδάσκοντας αφιλοκερδώς έφηπη τοξοβολία. Το πλαίσιο της εκπαιδεύσεώς μας είναι φυσιοκεντρικό, δομημένο στις αξιοκρατικές αρχές της πολιτείας του Πλάτωνος, τις οποίες οι πάντες ενστερνιζόμεθα, αμιγώς πολεμικό, με έμφαση στην αυτοπιθαρχία, στο συντονισμό και στην ακρίβεια. Προπονούμεθα όλοι μαζί, χωρίς κανένα ανταγωνιστικό συνέστημα και με ομαδικό πνεύμα που μας θέλει όλους ισότιμα αυτοβελτιούμενους και ωφελούμενους. Ο δάσκαλός μας στη μεσαιωνική και έφηπη σπαθασκία είναι ο Ιταλός Εμμανουέλε Αρτζέντο, ο οποίος γεννήθηκε στη Ρώμη. Σπούδασε μαθηματικά και επιστήμη των υπολογιστών στη Ρώμη και στο Βερολίνο και ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Ινδιαναπόλεως. Κατέχει μάστερ στην επιστήμη των υπολογιστών. Αφιέρωσε 25 χρόνια στη σπουδή ανατολικών και δυτικών πολεμικών τεχνών. Ειδικεύθηκε στην παραδοσιακή δυτική σπαθασκία και τα τελευταία 8 χρόνια ζει και διδάσκει στην Ελλάδα. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της ομάδος έγινε το Σεπτέμβριο του 2010 στην 75η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μετά από επίσημη πρόσκληση της Ουγγρικής Πρεσβείας Αθηνών και της ΕΛΕΞΠΟ. Η ομάδα μας απέσπασε το πρώτο παγκόσμιο βραβείο τοξευτικής επιδείξεως στο 4ο WTAF 2010 της Νοτιού Κορέας με τα μέλη μας Σπυρίδωνα Μπάκα, Νικόλαο Καραΐσκο και Στέφανο Κάμπελ. Η Ελληνική Εφηποτοξωτική Εταιρεία προσεκλήθη να παρουσιάσει το έργο της και το έργο της Ελληνικής Ομάδος Έφηπης Τοξοβολίας Έλληνες Κένταυροι στην τρίτη ετήσια γιορτή
του ανένταχτου και ακομάτιστου πατριωτικού περιοδικού Πάτρια στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2011. Της όλης παρουσιάσεως επιμελήθηκε ο εταίρος της ελληνικής εφηποτοξωτικής εταιρείας, Σπυρίδων Μπάκας. Την ενώπιον του κοινού παρουσίαση της ελληνικής εφηποτοξωτικής εταιρείας και της ελληνικής ομάδος έφηπης τοξοβολίας Έλληνες Κένταυροι έκαναν οι τρεις συνασκούμενοι Αθανάσιος Ψωρομύτης, Χαράλαμπος Μάινας και Χαράλαμπος Χρυσοβέργης. Θέλω να σας δείξω λοιπόν τα δύο καλύτερα εκθέματα της συλλογής μας που είναι ζωντανά. Καταρχήν οι τρεις που σας μίλησα σήμερα είναι από τους καλύτερους τοξότες μας, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερες δυνατότητες σαν αθλητές και σαν πολεμιστές. Γιατί η ομάδα δική μας δεν είναι αθλητική, είναι πολεμική. Σήμερα λοιπόν θέλω να σας δείξω τα δύο ωραιότερα εκθέματα της ομάδας μας, τα οποία είναι ζωντανά. Με απουσία του τρίτου που είναι ασθενής, είναι και έλα εδώ, Ακάδημα, έλα εδώ. Τα δύο αυτά παιδιά έχουν κατακτήσει ένα παγκόσμιο βραβείο για λογαριασμό της Ελλάδος. Και έπειτα μια καμία σχόλη. Είναι ο Ακάδημος, κατά κόσμο Νικόλαος Καραΐσκος και ο Διενέκης, δύο σεμνότατα παιδιά που δεν ήξεραν τον επίλογο της σημερινής διοργανώσεώς μας. Και θέλω για λογαριασμό όλης της ομάδος και των Ελλήνων να τους ευχαριστήσω για το βραβείο που μας φέραμε και εκτίθεται στον χώρο των αδικημένων μας. Είναι ένα πολύ σημαντικό βραβείο, μια πολύ σημαντική διάκριση που δείχνει ότι οι Έλληνες εξακολουθούν να είναι πρώτοι ακόμα και στους πρώτους που σήμερα θεωρούνται κορυφές. Κορεάτες, Ιάπωνες, Μογγόλοι υποκλίνονται μπροστά σε αυτά τα δύο παιδιά και στον τρίτο τον Στέφανο τον Κάπελ, ο οποίος μια ασθένεια τον εμπόδισε να είναι σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ελληνική εφηποτοξωτική εταιρεία προσχάριν των μελών της ομάδος έφηπης τοξοβολίας Έλληνες Κένταυροι έχει εκδώσει ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο υπό τον τίτλο «Εκπαίδευση νεολέκτου ύπου στην φυσική υπασία και στην έφηπη τοξοβολία» και ένα ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό εγχειρίδιο αποτελούμενο από 185 σελίδες υπό τον τίτλο «Έλληνες στρατιώτες της αναγεννήσεως, εκπαίδευση των Ελλήνων κεντάβρων», το οποίο διατίθεται κατά αποκλειστική χρήση των μελών της ελληνικής ομάδος έφηπης τοξοβολίας Έλληνες Κένταυροι. Η ελληνική ομάδα έφηπης τοξοβολίας Έλληνες Κένταυροι έχει τύχει μεγάλης δημοσιότητος σε πολλά μέσα της ελληνικής και ξένης ηλεκτρονικής και έντυπης δημοσιογραφίας. Η ελληνική εφηποτοξωτική εταιρεία έχει λάβει μέρος πάντοτε αφιλοκερδός σε πολλά κινηματογραφικά και τηλεοπτικά γυρίσματα, κυριότερα από τα οποία είναι εκείνα του History Channel με τίτλο Spartan Vengeance, η τηλεοπτική παραγωγή του ιστορικού ντοκιμαντέρ για τα 2.500 χρόνια από τη μάχη του Μαραθώνος του Ευάγγελου Μιγδάλη με τίτλο Μαραθώνας 2.500 χρόνια που χρηματοδότησαν οι ομογενείς της Αυστραλίας και μία σειρά τηλεοπτικών γυρισμάτων του Γρηγόρη Πετρινιώτη για την ελληνική τηλεόραση. Η ελληνική εφηποτοξωτική εταιρεία ως παραγωγός υπηκού και τοξευτικού πολιτισμού δημιουργεί μία μουσιακή συλλογή με αντικείμενα που αφορούν στην υπασία και στην τοξοβολία, καθώς επίσης και μία βιβλιοθήκη με σπάνιες υπηκές εκδόσεις αλλά και τοξευτικές προς χρήση τόσο των μελών της όσο και των ερευνητών. Ειδικώς η βιβλιοθήκη της θεωρείται αυτή τη στιγμή η πληρέστερη υπική βιβλιοθήκη σπανίων βιβλίων των Βαλκανίων.
And on the horse, these archers reached speeds of 25 miles per hour and could fire an arrow every 2 seconds. Thousands of these mounted archers would circle across the battlefield in a clockwise direction, launching a barrage of arrows at their enemies' front lines and flanks. And the mounted archers were only the first phase of the Persian attack. They also had traditional archers with long... Ελληνική εφηποτοξωτική εταιρεία. Ελληνική ομάδα έφηπης τοξοβολίας, Έλληνες Κένταλοι. Της Κίνων, Ρήμαση, Πυθόμενη.